Ένα καλό παιδί. Ναι. Δηλαδή καλό παιδί, με την έννοια αυτού του καλού παιδιού. Τι χαρακτηριστικά έχει το καλό παιδί? Να την προσέχει. Ναι. Να την αγαπάει. Ναι. Να μην της μιλάει άσχημα. Mm-hmm. Να μπαίνει μπροστά όταν χρειαστεί για αυτήν. Αν ερχόταν η κόρη σου και σου έλεγε μπαμπά, ο τάδε σύντροφός μου, τσακωθήκαμε και μου σήκωσε χέρι. Θα τον έπνιγες? Σήκωσε χέρι, τι εννοείς, να τη χτυπήσει? Ναι, να τη χτυπήσει αυτό. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν θέλω να το. Πώς θα αντιδρώσεις, επειδή ξέρω ότι είσαι οξύδημος άνθρωπος. Δεν θέλω να το βιώσω αυτό. Δεν θέλω να το βιώσω αυτό. Νομίζω ότι έχουν παρέλθει χρόνια αυτοί που κάποιος χτύπαγε κάποια γυναίκα. Δηλαδή είναι παλιά αποθυμένα mm-hmm. αυτά. Τώρα τα καινούργια παιδιά, το Facebook και αυτά, δεν παράγει τέτοιους χαρακτήρες. Νομίζω. Σε έχει ρωτήσει ποτέ κάτι που να σε φέρει σε δύσκολη θέση? Πολλές φορές. Τι, ας πούμε? Δεν θυμάμαι τώρα τι, αλλά πολλές φορές. Γιατί έγινες δήμαρχος, ας πούμε. Α, σε ρωτάει. Ναι. Πού να τις εξηγήσω εγώ τώρα πριν από 3,5 χρόνια, που ήταν και μικρότερη, γιατί έγινα δήμαρχος. Και έτσι είπα ότι με ενδιαφέρει να βοηθήσω, αυτό και το. Δεν σου είχε πει, ρε παιδί μου, καλύτερα που ήσουν ηθοποιός, θα ήμασταν πιο πολύ μαζί, θα έχεις λάμψη, θα έχεις περισσότερα λεφτά κτλ. Και αυτό μου το είπε. Για λεφτά δεν μου είπε. Θα ήσουν στην Αθήνα, μου λέει, που θα ήμασταν μαζί. Τη λέω, κοίταξε να δεις. Αυτό με κούρασε. Ήθελα να το αφήσω. Ήθελα από πολλά χρόνια να το αφήσω. Δεν ήθελα να είμαι ηθοποιός. Είναι μια δουλειά που όσο μεγαλώνει, θα καταλάβει ότι κουράζει την ψυχή σου. Δηλαδή, μου λέει, τι εννοεί κουράζει την ψυχή σου? Πολλά φώτα, πολλή έκθεση, όλο αυτό. Βλέπει, λέω, ότι ασχολούνται ακόμα και με σένα που δεν είσαι, που είσαι το παιδί μου. Και άρχισε να το καταλαβαίνει. Ενώ εδώ πέρα ήρθα να ηρεμήσω, να είμαι πιο κοντά στη φύση που μου αρέσει πάντα. Γιατί τη έλεγα από παλιά ότι θέλω να πάω να ασχοληθώ με τη Γεωργία. Πήγα στη Λίδα, δεν ασχοληθήκαμε με τη Γεωργία, ασχοληθήκαμε με το Δήμο. Ναι. Αληθεύει ότι είπες ότι θες να τη δεις κάποια στιγμή δημαρχέσα? Αυτή το είπε. Το είπε. Ναι, μου λέει, θα σπουδάσω, θα δουλέψω και στα 40 θα έρθω να γίνω δήμαρχος. Να, όχι να γίνω. Θα έρθω να διεκδικήσω να γίνω δήμαρχος στη Λίδα. Έλα ρε. Έτσι, εσύ θα θέλες? Μακάρι. Και μακάρι να έχουν πάει έτσι τα πράγματα στα 8 χρόνια που με το που θα πάει. Να πούνε, α, είσαι κόρη του Αποστόλη, ναι, σε θέλουμε. Σε φαντάζεσαι με ακόμα ένα παιδί?